Και αφού τελειώσαμε με την πρώτη σακουλάρα, πάμε να δούμε τις επόμενες. Λοιπόν, μία από αυτές τις δύο έχει κάτι που έχει κάνει τον Μπάμπι να έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ και να μην κρατιέται. Οπότε θα ανοίξω αυτή τη σακούλα για να το δώσω να ηρεμήσει. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Όχι, είναι. Κάτσε, περίμενε. Αυτό είναι λαβή. Όχι, πρέπει να είναι η άλλη εκεί πίσω. Οπότε έλα εδώ. Με μπέρδεψε λίγο ποια από τις δύο είναι αυτή που θέλω να ανοίξω πρώτη. Γιατί και οι δύο είναι πολύ βαριές. Και θα δείτε γιατί. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Κάνουμε μια τομή. Ανοίγουμε από εδώ. Φιλετάρουμε τη σακουλίτσα πάλι. Ωραία. Ερχόμαστε. Το που βλέπεις τώρα. Φιλετάρω το μεταξύ. Επειδή κόβει πολύ το μαχαίρι. Φιλετάρω ρε φίλε και την κούτα συνέχεια. Κατά λάθος. Λοιπόν, και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Κάτι ένα SKU εδώ πέρα περίεργο. Και βλέπουμε μια κούτα εδώ με κάτι δεματικά από πάνω. Ρε Σωτήρη, τι πήγες και φέρες πάλι. Περιμένετε και θα δείτε. Πάρτο. Bicycle Part Kits. Και τι βλέπεις εδώ πέρα. N-Way και Performance Series. Performance Series και Bicycle Part Kits, Σωτήρη, τι είναι αυτά. Μια από τις κατηγορίες των ατόμων που βλέπουν το κανάλι είναι οι ποδηλάτες, φίλε. Και έχω παρατηρήσει ότι είστε πολύ γκρινιάριδες. Συνέχεια μου λέτε, Σωτήρη, υπάρχουν τόσα γκατζετάκια για τα ποδήλατα, ρε φίλε, και δεν μας έχεις δείξει πολλά. Εντάξει, μας έχεις δείξει κάτι φακούς, αλλά είναι με τα Lumion και τα Lumens. Εκεί πέρα γίνεται χαμός. Και εμείς θέλουμε στενή δέσμη και δεν θέλουμε να είναι focus τη ακτίνα, αλλά θέλουμε να γίνεται ωραία διάχυση εκεί πέρα, να φέγγει όλος ο δρόμος, να είναι σαν να έχουμε βάλει ξένον στο αυτοκίνητο που τους γκαβώνουμε όλους. Και φίλε, θέλουμε τέτοια πραγματάκια και κουδουνάκια και ιστορίες. Συνήθως στους συμβούλους αγοράς δεν είσαστε τόσο ενεργοί όμως. Μπορεί να μου γκρινιάζετε στα βίντεο όταν δείτε κάποια προϊόντα που φέρνω για ποδηλάτες, αλλά εκεί πέρα δεν κάνετε πολλές προτάσεις. Υπάρχει πολύ πράγμα που μπορούμε να φέρουμε απ' έξω, εντάξει. Πολλές φορές έχω εγώ άγνοια τιμών στα ελληνικά ποδηλατοκαταστήματα, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποια γκατζετάκια που μπορούμε να πάρουμε απ' έξω και είναι πολύ πιο οικονομικά. Όπως ήταν το συγκεκριμένο. Bicycle Part Kits. Και εδώ πέρα πάλι το SKU, το μοντέλο δεν μας το λέει, το βάρος δεν μας το λέει, ότι έχει ένα τεμάχιο μόνο μέσα, η συσκευασία είναι 420x320x200, ο κ. Σκούδας μας λέει και δεν μας γράφει τίποτα. Α, μας γράφει πολύ καθαρά εδώ πέρα. Σούπα με βοδινό, σούπα με βατραχοπόδαρα και σούπα με νούντλους και γουόντον. Τέλεια. Ωραία, μια χαρά. Μα, ό,τι χρειαζόμασταν το έγραφε έξω στη συσκευασία σε αυτό το ωραίο αυτοκολλητάκι και ευχαριστούμε το φίλο μας το Κινέζο. Λοιπόν, ανοίγω από εδώ. Ανοίγω και από εδώ. Ανοίγω και μια τελευταία από εδώ. Και τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ένα κοιτάκι. Τι κοιτάκι είναι αυτό. Ένα κοιτάκι που κάνει το ποδήλατό σου μότο ποδήλατο. Και βλέπεις εδώ πέρα fitting instructions για α50 και α80. Bicycle Engine Kits. Άρα. Εδώ μέσα σε αυτή την κούτα έχει ό,τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε το ποδήλατό μας μοτοποδήλατο. Από κινητήρα, από γρανάζια, από ημάντες, από μπουζί, από μίζες, από εξατμίσεις, από ντεπόζιτα. Όλα είναι εδώ πέρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μπροστά μας έχουμε ένα αρκετά challenging project. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι άχρηστος σε τέτοια θέματα, οπότε θα το δώσω στον Μπάμπι να το σενιάρει. Δηλαδή, ρε φίλε, κοίτα, μέχρι και τα χερούλια έχει εδώ πέρα, τα grips. Μετά, τι έχει εδώ μέσα, αλυσίδες heavy duty. Ναι, τι είναι αυτό. Μανέτα εδώ πέρα για να μπορείς να το χειριστείς. Τι άλλο, τι είναι αυτό ρε φίλε, αυτό είναι η εξατμισή. Η εξατμισούλα του εδώ πέρα, πάρ' το. Ωρε φίλε, έλα ρε, με αυτά τα γουστάρω πολύ. Εδώ πέρα, τι είναι αυτό. Καλώδια, ημάντες, ηλεκτρονικές, για τα φρένα. Εδώ πέρα ένα μπουκαλάκι όταν το γεμίζουμε που μας λέει εδώ πέρα επειδή είναι δίχρονο πού να βάζουμε το λάδι και πόση βενζίνη να βάζουμε κάθε φορά. Έλα ρε, ο, το κινητηράκι, κάτσα το βγάλω. Εν μέση, ο Μπάμπης που ήταν στο καναπέ και με έβλεπε εδώ πέρα και περίμενα να τραβήξει το βίντεο, τώρα έχει σηκωθεί από πάνω μου να δει τι έχω εδώ μέσα. Το μετεράκι του. Και πάρει και το μοτεράκι του ρε φίλε. Το έχει φτιάξει αυτό το Jinhua Sunway Import and Export Power Assisted Bicycle Engine Kit. Και η ημερομηνία παραγωγής από ό,τι μας λέει αυτού του κινητήρα είναι 1η 11 του 2017. Οπότε ναι, είναι λίγο παγιάτικος, αλλά οκ. Okay. Και πάρ' τον εδώ τώρα, Sunway εδώ πέρα από το πλάι. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, αυτό που βλέπω είναι κατά τη μεταφορά. Υπάρχουν μερικά σημαδάκια εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι βαθύ, είναι επιφανειακά όλα. Αλλά όχι, φίλε, είναι ένα πλήρες kit για να κάνεις το ποδήλατό σου με το ποδήλατο. Τώρα, αυτή η κούτα θα φύγει από εδώ πέρα. Θα το φτιάξω αυτό το project, αλλά πρέπει να ρίξω διάβασμα. Πρέπει να δω τι αλλαγές θα πρέπει να κάνω στα λάστιχα. Γιατί λογικό είναι ένα ποδηλατάκι, ξέρω εγώ, mountain που έχει ένα λαστιχά κοινά. Όταν βάλεις πάνω ένα κινητήρα, θα θες πιο δε ενισχυμένα. Πρέπει να δω τι γίνεται με τα φρένα. Πρέπει να δω τι γίνεται με την νομοθεσία. Άμα υπάρχει κάποιο θέμα εδώ πέρα με τα κυβικά αυτού εδώ πέρα του κινητήρα, μήπως χρειάζεται να πάω το δηλώσω κάπου. Οπότε όλα αυτά όταν θα το φτιάξουμε και θα κάνω το βίντεο για αυτό εδώ πέρα το προϊόν συγκεκριμένα. Αλλά παρόμοια κοιτάκια τα αγοράζουμε πάρα πολλά χρόνια, δουλεύουν απροβλημάτιστα και δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Οπότε το βάζω στην άκρη. Λοιπόν, και όσο κάθεται ο Μπάμπης και παίζει με το kit εδώ πέρα που κάνει το ποδήλατο με το ποδήλατο, πάμε εδώ πέρα να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ένα προϊόν ιδιαίτερο. Ένα προϊόν που μπορεί να κοστίσει περισσότερο από την πόρτα που θα πας να το εγκαταστήσεις. Είναι ένα ιδιαίτερο Xiaomi προϊόν. Ναι, unboxing παιδιά χωρίς Xiaomi προϊόντα δεν γίνεται. Που μου ζητήσατε στο κανάλι. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει δύο εκδόσεις. Είναι η έκδοση που ανοίγει αριστερά και είναι η έκδοση που ανοίγει δεξιά.
Έχετε καταλάβει μέχρι τώρα τι έχω φέρει? Ο Μπάμπης εδώ πέρα χάρηκε με το depósito του τέτοιου, του μοτοποδηλάτου. Πάρε το, σ' άρεσε? Ωραίο ήταν. Έχω φέρει ένα άκαρα προϊόν που μου το ζητάγατε, αλλά το απέφυγα πάρα πολύ καιρό γιατί δεν ήξερα καν άμα θα δουλεύει στις ευρωπαϊκές τις πόρτες. Και μια και το έχω πει σχεδόν όλο, πάρτο. Η έξυπνη κλειδαριά της Xiaomi με τα άκαρα, τα πρωτόκολλα που συνεργάζεται και έχει και δέκτη δαχτυλικών αποτυπωμάτων και ξεκλειδώνει και κλειδώνει αυτόματα. Η κλειδαριά της Xiaomi. Εντάξει, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Σας έχω πει πολλές φορές ότι ο κουμπάρος μου έχει κλειδαράδικο στο γέρακα. Κλειστένω σε 134, Αλεξανδράκης Γεώργιος. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο gadget μάλλον θα πρέπει να περιμένω πότε θα ανέβω Αθήνα να πάμε να κάνουμε μαζί το review και το unboxing και να το δοκιμάσουμε σε διάφορες πόρτες. Γιατί είναι αυτό το θέμα με τα κέντρα, ρε φίλε. Άμα θα μπαίνει σε οποιαδήποτε πόρτα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, σε αυτή τη μεριά έχει το numpad εδώ πέρα το αριθμητικό, έχει το δαχτυλικό αποτύπωμα και ανοίγει και κλείνει. Πάμε να δούμε τι γράφει και εδώ. Μας γράφει ναι, 369x76x27 χιλιοστά, 6V DC, Zigbee είναι το πρωτόκολλο που υποστηρίζει. Οι συνθήκες που πρέπει να το χειριζόμαστε είναι από μείον 10 βαθμούς Κελσίου έως συν 55 βαθμούς Κελσίου, 10 έως 90% η σχετική υγρασία. Και μας γράφει εδώ πέρα GA κάτι πρωτόκολλα, κάτι ISO, κινέζικα, δεν ξέρω. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε να δούμε λίγο τουλάχιστον εμφανισιακά. Ξέρω ότι είσαστε πάρα πολλά Xiaomi fanboys που μπορεί τώρα να πάθατε nerdgasm και να πείτε «Το έφερε, τι έφερε ο τύπος, πω πω, είναι άρρωστος, είναι και αυτός με δικός μας». Αλλά όχι. Να σου πω κάτι. Πρόσφατα, ένας φίλος μου που νοικιάζει σπίτια στο Airbnb ήταν σε μια κατάσταση περίεργη και ήθελε να πάρει ένα κοιτάκι που θα του επέτρεπε να αλλάζει το PIN απομακρυσμένα ή να δίνει η πρόσβαση να ξεκλειδώνει και να κλειδώνει μια πόρτα από απόσταση στα άτομα που ήταν στο Airbnb. Οπότε, κλείνεις εσύ, ξέρω εγώ, για κάποια ημερομηνία κάποια άτομα. Θες να αλλάξεις το PIN, αλλά δεν είσαι εκεί πέρα. Τι κάνεις? Πρέπει να ψάξεις μια τέτοια έξυπνη λύση. Ο κουμπάρος μου πήγε και του βρήκε μια τέτοια έξυπνη λύση, την εγκαταστήσανε και είναι μια χαρά. Αλλά, άμα δουλεύει και εδώ πέρα τη Xiaomi λύση και θες να κάνεις εσύ το έξυπνο σπίτι από την αρχή, γιατί όχι να το δεις σαν μια εναλλακτική? Λοιπόν, άκαρα, 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 και τώρα βγάζουμε και αυτό. Τι είναι, οδηγίες είναι και αυτές? Ωρε φίλε, έχει και. Oh, μπερδεύεται το θέμα. Ναι, παιδιά, το review αυτό θα το κάνω με τον κουμπάρο μου, εντάξει. Τι είναι αυτό, πού θα πρέπει να τρυπήσω στην πόρτα, τι διαστάσεις έχει, μήπως μας δίνει κάποιο hint για το σε ποιες πόρτες μπορεί να μπει. Και σου γράφει εδώ πέρα, οι αναλογίες είναι ένα προς ένα και σου λέει πού είναι το κέντρο της πόρτας, πού είναι αυτό. Και βλέπεις εδώ πέρα είναι ένα προς ένα και σου λέει η άκρη της πόρτας, ναι, η άκρη της πόρτας, α18, υποδοχές, εδώ πέρα χαμός. Και κάποιες διαστάσεις, ok. Δείτε εδώ, κάντε pause, όσοι ενδιαφέρεστε να μάθετε για τις διαστάσεις και άμα θα μπαίνει στην πόρτα σας, εδώ είμαστε. Και σου λέει εδώ η πλάκα, οπότε μάλλον είναι μόνο για θωρακισμένες και δεν μπορώ να το βάλω σε πόρτα, όχι πόρτα. Ζόρι. Αυτά εδώ πέρα είναι τα λουλουδάκια και τα Pac-Man από το πάνω και κάτω, τι είναι? Ok, οπότε παιδιά, ελπίζω να σας βοήθησε αυτό. Κάποιος που είχε αμφιβολίες άμα θα ταιριάζει ή δεν θα ταιριάζει, να βοήθησε λίγο. Εδώ πέρα είναι ναι, για την εγγύηση λογικά. Και πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ μέσα. Λοιπόν, το ανοίγω από εδώ. Και αυτό που έχει εδώ πέρα είναι τα κλειδάκια που είναι βουλάτα και με αυλάκι. Οκ, ιδιαίτερα κλειδιά κινέζικα, οπότε ίσως θα έχουμε ένα θεματάκι να τα χάσουμε. Μετά έχουμε εδώ πέρα τους πύρους που μπαίνουν στην πόρτα. Εδώ πέρα, ναι, μια χαρά. Η πλάκα, ωραία. Και εδώ μέσα τι έχουμε? Έχουμε μπαταρίες. Μας δίνει δικές του μπαταρίες, ρε φίλε. Δύο τετράδες ΑΑ κιόλας. Οπότε και να μην μου δουλέψει, τουλάχιστον θα βγω κερδισμένος. Θα πάρω αυτές εδώ πέρα τις μπαταρίες να τις βάλω σε κανένα φακό. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό εδώ πέρα. Και μετά τι έχει εδώ? Έχει εδώ πέρα τα δύο τα RFID, τα άκαρα που μπορούμε να το σκανάρουμε από πάνω και να ανοίξουμε την πόρτα μας, άμα δεν θέλουμε να δώσουμε σε κάποιο πιν. Και εδώ είναι ο κύριος μηχανισμός. Να σου πω κάτι. Ίσως μπαίνει και στην πόρτα μου τελικά. Λοιπόν, εδώ είναι η γλώσσα, εδώ είναι η τροφοδοσία του, το βλέπεις εδώ πέρα. Ο πύρος, όλα, η κλειδαριά. Έλα ρε φίλε, κάτσε να το δεις και λίγο καλύτερα. Εδώ. Και πάρ' το τώρα. Η γλώσσα, η κλειδαριά, η δεύτερη κλειδαριά. Μηχανικό όλο, η τροφοδοσία, τι λέει εδώ πέρα. Please don't open, μην το ανοίξετε αυτό λέει. Ωραία. Γαμώ. Όλη η κλειδαριά είναι εδώ. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω καμιά βλακεία τώρα και να χάσω τίποτα. Οπότε το βάζω εδώ πέρα, βάζω και αυτά εδώ, βάζω και τα κλειδιά και ό,τι χρειαζόμαστε. Να, ήδη πήγα να δραπετεύσουν κάποια πράγματα. Και κλείνω αυτό εδώ το καπάκι. Αλλά η κουτάρα ήταν τεράστια. Δεν νομίζω να είναι αυτός όλος ο μηχανισμός. Οπότε πάμε να δούμε λίγο και τα πόμολα. Βλέπουμε μέσα στη συσκευασία, ανοίγουμε το πάνω καπάκι. Και εδώ μέσα. Ω φίλε. Ω φίλε, είναι βαριά αυτά, ρε. Και πάρτο. Ναι, φίλε, σίγουρα δεν μπορώ να το βάλω στην πόρτα μου. Λοιπόν, άκαρα, το βλέπεις εδώ πέρα, το χερουλάκι του,
Η υποδοχή για το δαχτυλικό αποτύπωμα. Και εδώ πάνω είναι ο αισθητήρας για την καρτούλα, την RFID. Εδώ μέσα είναι και η υποδοχή που μπορείς να βάλεις το κλειδάκι σου για να το ξεκλειδώσεις. Και από εδώ πίσω είναι το λαστιχάκι που κρατάει όλο το μηχανισμό. Βλέπεις εδώ πέρα σου γράφει κάτι κινέζικα, έχει κάτι μπάρες εδώ πέρα περίεργες. Ναι, εδώ πέρα είναι ο πύρος, εδώ θα μπει η κλειδαριά. Όλα κομπλέ. Και από την πίσω μεριά είναι τη τροφοδοσία. Και πάμε να δούμε και το δεύτερο κομμάτι. Ερχόμαστε εδώ. Ρε φίλε, η συσκευασία είναι πολύ απλή. Έχει τρία κομμάτια είναι. Αλλά αυτά εδώ πέρα τα μεγάλα τα χερούλια είναι πολύ του μανιάρικα. Και αυτό εδώ είναι το κομμάτι που θα μπει εσωτερικά. Οκ. Okay? Κλειδώνει ή μη ξεκλειδώνει και ξανακλειδώνει. Δεν ξέρω. Έχει και εδώ και ένα κουμπάκι να το ανοίξει. Έχει και εδώ πέρα το κουμπί που σου κλειδώνει το χερούλι λογικά. Τώρα δεν το κλειδώνει γιατί είναι στον αέρα. Αλλά πάρ' το. Όχι, φίλε. Όχι, είναι τέρμα ψαρωτικό, ρε. Είναι τέρμα ψαρωτικό. Εν τω μεταξύ, αυτά εδώ πέρα, πρόσεξε, όπως σου είπα, υπάρχουν δύο μοντέλα. Είναι το μοντέλο που ανοίγει αριστερά η πόρτα και το μοντέλο που ανοίγει δεξιά. Θέλει τεράστια προσοχή και να ξέρεις ότι για κάποιο περίεργο λόγο υπάρχει διαφορά στη τιμή. Οπότε, αυτό που είναι να την έξω μεριά είναι για να ανοίξει την πόρτα έτσι. Εντάξει, δεξιόστροφα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μακάρι να είχα δικό μου σπίτι για να μπορούσα να βάλω αυτά εδώ πέρα τα πράγματα πάνω στη θωρακισμένη μου πόρτα, έστω και για πουλομούρικους λόγους, ρε φίλε, και ας μην το χρησιμοποιήσω ποτέ. Αλλά φίλε, από ό,τι βλέπεις από design σκίζει και άμα έχεις την οικονομική άνεση και φτιάνεις τώρα ένα καινούριο σπίτι, σκέψου το σαν εναλλακτική. Πολύ όμορφο.